Ούτως ο Ιησούς, αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο αναλυθής, αφημών στον ουρανόν, ο οποίος διαχωρίστηκε από εσάς και άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά, και τελικά ενώ κοιτούσαν οι Απόστολοι ψηλά ανεβαίνοντα τον Κύριον στους ουρανούς, μια στιγμή τον έχασαν για την αδυναμία της οράσης να βλέπει πάνω από ένα, δύο, τρία το πολύ χιλιόμετρα. Δεν τον έβλεπαν μετά στη συνέχεια τον Κύριο, και αυτοί κοίταζαν στον ουρανό, λέει, δεν θα ξανακατέβει. Ο Κύριος όμως έφτασε η στιγμή που, όπως τους είχε πει, να ανέλθει στους ουρανούς για να κατέλθει το Άγιον Πνεύμα, ο Παράκλητος όπως λέει, για να τους φωτίσει και οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Κυρίως θα μας απασχολήσει ούτως ελεύσετε ον τρόπον θεάσεστε αυτών πορευόμενων εις τον ουρανό. Έτσι, με αυτή την δόξα μετά των εφελών, περιστοιχιζόμενος από Αγίους Αγγέλους, θα κατέβει όταν θα έρθει η στιγμή η κατάλληλη, που ξέρει ο Κύριος, μόνο αυτός ξέρει χρόνους, καιρούς, μέρες και στιγμές και δευτερόλεπτα, που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, μάλιστα εν ρηπεί ο οφθαλμούς σαν αστραπή. Οι ψευδόχριστοι και ψευδομεσίες και ψευδομετρέγεια λένε πως είναι οι Χριστοί επί της γης, είναι απατεώνες, είναι βλάσφημοι, κάμουν αντιποίηση αρχής, κανείς άλλος δεν είναι Μεσσίας παρά μόνον ο Χριστός, ο εσταυρωμένος και Αναστάς. Οι άλλοι κάμουν αντιποίηση του τίτλου Μεσσίας, είναι οι ψευτομεσσίες που έρχονται και παρέρχονται, και είναι γεμάτος ο κόσμος από τέτοιες ψευτομεσσίες που συνήθως παραπλανούν και κάποιους αφελείς που σπέβουν να πούν «Νάτος, αυτός είναι ο Αντίχριστος». Τέτοιες επιπολαιότητες δεν πρέπει να μας διακατέχουν. Θα τον δει όλος ο κόσμος τον Αντίχριστον όταν έλθει και θα τον καταλάβει όχι τόσο από το όνομα, γιατί μπορεί να έχει κρυμμένο όνομα στην αρχή, θα τον καταλάβει από τα έργα τα ύποπτα. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, θα λέγαμε. Αλλά η τελική ευθεία μπορεί να βραδύνει να μας φέρει τον Αντίχριστο, και φυσικά στη συνέχεια, μετά τα έτη, τα 7 του Αντιχρίστου, θα ακολουθήσει η εμφάνιση, η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Πώς θα έρθει λοιπόν ο Χριστός? Ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσεστε αυτών πορευόμενων εις τον ουρανό. Πώς είδαν να ανεβαίνει στους ουρανούς ο Χριστός? Τον είδαν λοιπόν να ανεβαίνει πάνω σε μία ανεφέλη, στο στίχο 9 λοιπόν. Και ταύτα λοιπόν, αφού τους είπε ότι θα γίνουν σημεία και τέρετα, ότι θα λάβουν δύναμη εκ Πνεύματος Αγίου, και θα είναι μάρτυρες οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα και μέχρι εσχάτου της γης όλων των κόσμων, και ταύτα λοιπόν βλεπόντων αυτών επήρθη τη στιγμή κατά την οποία ευλογούσε τους Αποστόλους, όπως μας λέγει ο Λουκάς, ο ίδιος Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη από αυτών, διαχωρίστηκε από αυτούς και ανεφέρετο εις τον ουρανόν, και ανέβαινε στους ουρανούς. Και προσθέτει στην βίβλο των πράξεων ο Λουκάς ότι επήρθη, λέει, σηκώθηκε προς τα επάνω και νεφέλη υπέλαβε αυτόν, και ήταν σαν να τον βάσταζε νεφέλη και να τον ανέβαζε πάνω από το έδαφος και να τον οδηγεί προς τους ουρανούς. Ο Κύριος είναι ο παντοδύναμος που δεν χρειαζόταν νεφέλη, αλλά η νεφέλη κατά αντιδιαστολή προς το πύρινο άρμα του Ηλία σημαίνει ότι είναι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης, ο επιβαίνων επινεφέλης κούφης της Θεοτόκου όταν έρχεται να σαρκωθεί, και τώρα αν έρχεται στους ουρανούς ενώ κατήλθε με ταπείνωση ως δρόσος επί των πόκων, λέει η Παλαιά Διαθήκη, τώρα ανέρχεται με τα πάσης δόξης περιστοιχούμενος από δύο αγγέλους, όπως βλέπουμε, παρακαλώ να δείξουμε την εικόνα, όπως βλέπουμε την Βυζαντινή αυτή εικόνα η οποία μας παρουσιάζει την ανάληψη. Προσέξτε, είναι στο μέσον η Παναγία κάτω μεταξύ των Αποστόλων. Οι Απόστολοι έχουν, σαν τους κόπηκε ο λαιμός, κοιτάζουν ευθεία επάνω τον ουρανό, και ο Κύριος ανεβαίνει μέσα σε μια φωτεινή δόξα περιβαλλόμενος υπό αγγέλων. Βέβαια είναι πλήθη αγγέλων, εδώ φαίνονται δύο άγγελοι που σαν σε φωτεινή δόξα βαστάζουν ως σε θρόνο των Χριστών, και κάτω απίστευτη της Αϊπαρθένου
άλλοι δύο άγγελοι λευκοφορεμένοι ως άνδρες, οι οποίοι είπαν στους Γαλιλαίους: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε, τι στέκεστε και κοιτάτε συνέχεια των ουρανών και στράβωσα το κεφάλι σας? Ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών», αυτός που αναλήφθηκε όταν είχε πλέον χαθεί η όψη του Κυρίου, δεν εφαίνεται, αυτός λοιπόν θα έρθει, ούτως ελεύσετε, όμοια με δόξαν δηλαδή και με την ανθρώπινη φύση, όπως θα πούμε στη συνέχεια στην ανάλυση, θα έρθει πλέον στον κόσμο για να χαρίσει την χαρά στους πιστούς και να κρίνει ζώντες και νεκρούς με την ανάσταση των νεκρών. Να δούμε τη συνέχεια, αγαπητοί τηλεθέατες. Όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, είναι αυτή η γιορτή της Αναλήψεως, είναι η κεφαλή των εορτών, όπως λέγει ο Επιφάνιος Κύπρου. Κεφαλή. Στο σώμα η κεφαλή είναι το τιμιότερο. Και στις γιορτές είναι η τιμιότερα η ανάληψη. Βέβαια η σάρκωση, η σταύρωση, η ανάσταση είναι θαυμάσεις εορτές, αλλά ανακεφαλαιώνονται με την άνοδον στους ουρανούς, με την ανάληψη. Πολλά θαυμάσια σχόλια κάνουν οι Άγιοι Πατέρες για αυτή την ανάληψη του Κυρίου μας και την εορτή. «Είναι μυστήριον παμέγα», λέγει ο Χρυσόστομος, και ο Μέγας Αθανάσιος μας λέγει κάτι το πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο οφείλουμε να το επισημάνουμε, ότι αν και ο άνθρωπος μετά την παρακοή άκουσε ή και ότι γη και εις γη να απελεύσει, τώρα ακούει τροποντίνα ή και γη εις ουρανόν να απελεύσει. Μεταστοιχιώνεται, μεταμορφώνεται ο άνθρωπος και ανοίγει δι' αυτόν ο ουρανός και απέρχεται όχι στο χώμα πλέον αιώνια να μένει μέσα στο χώμα χαμένος και αιώνια νεκρός, αλλά ή και γη εις ουρανόν απέρχεται, θεώνεται, δοξάζεται όπως ο Ιησούς Χριστός και γίνεται σύμμορφος του Ιησού Χριστού. Πρώτος λοιπόν, πρωτότοκος που εισέρχεται στους ουρανούς είναι ο εκ του ουρανού καταβάς Ιησούς Χριστός. Ο καταβάς αυτός εστίν και ο αναβάς, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή. Να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες. Πώς λοιπόν ανελήφθη ο Κύριος, πώς θα έρθει ο Κύριος στην δεύτερη του παρουσία, θα δούμε κυρίως το πρώτο και ο λίγον το δεύτερο, και σε ειδικότερη ομιλία θα δούμε το πώς ο Κύριος έρχεται και θα σχολιάσουμε σε άλλες ομιλίες το πότε, σύμφωνα με τις προφητείες και σύμφωνα με αυτά τα οποία γράφουν κάποιοι και σύγχρονοι μάλιστα που σπέβδουν να μιλήσουν για ορισμένες χρονολογίες που είναι πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς δεν γινόμαστε χιλιαστές ώστε να ορίσουμε χρονολογίες τότε και μετά όταν διαψευδόνται οι χιλιαστές ορίζουν άλλη χρονολογία και συνεχώς αλλάζουν τα όρια και τους χρόνους και τους καιρούς που θα έρθει ο Χριστός. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ποτέ δεν διακινδυνεύουν, δεν πέφτουν σε αυτή την παγίδα να ορίσουν χρόνους και καιρούς. Άλλο το τι πρέπει να έχουμε το νου μας ότι ο Κύριος εγγύς, και άλλο το εγγύς πώς το ερμηνεύουμε εμείς και πώς το πραγματοποιεί ο Κύριος, που μπορεί να το κάνει το εγγύς και χίλια χρόνια, όπως έχουμε ξαναπεί. Ουράνια εισόδια λοιπόν είναι, όπως μας λέει και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ουράνια σαρακονθήμερη θα λέγαμε ημέρα μετά την Ανάσταση, ο ουράνιος σαραντισμός. Και είναι θαυμάσιος και ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο οποίος έχει ένα κοντάκιο θαυμάσιο στην ανάληψη. Είναι πράγματι ανάληψη του σώματος υπό τη θεότητος. «Νην ανάστητε ορθή, στείτε εδραίοι, και αμόμο οφθαλμό με κατανοείτε ταύτην την ανάληψη». Σταθείτε λέει και να καταλάβουμε αυτή την ανάληψη. Την οποία αφού βλέπουμε να την νοήσουμε. Σώματος ου θεότητος είναι η ανάληψη. Το σώμα αν έρχεται ο Θεός ήταν παντεχού παρόν, όπως είπαμε, ως Θεός. Η σάρξ γάρ είναι οράτη, την οποία βλέπετε, αυτή τα άνω φθάνει. Αυτή ανεβαίνει επάνω, διότι είναι ενωμένη η θεότητα με την ανθρώπινη φύση.
Της γραφειότητός μου πας τόπος μεστός. Είναι γεμάτος ο τόπος. Όλος ο κόσμος πανταχού παρών είναι η θεότητα. Αλλά όμως και τούτου του ορατού υψουμένου συνανυψούτε το αφανές μου και γαρινώθην το φαινομένο. Ενώθηκε με το φαινόμενο σώμα. Εγώ αθεώρητος, λέγει στο κοντάκι αυτό ο Κύριος, μάλλον δε θεωρούμενος. Θεωρούμενος κατά την ανθρώπινη φύση. Εγώ είμαι, λέγει ο Κύριος, όντως κι ούκ ηλίωμαι, δεν άλλαξα. Έμεινε αναλύωτη η θεία φύση και αναλύωτη η ανθρώπινη φύση, δεν απορροφήθηκε από την θεία, μεταμορφώθηκε, θεώθηκε και δοξάστηκε. Υπερένωθον ημών, λέει, και μέσω ημών είμαι, ου χωρίζομαι ημών, εγώ είμαι μεθυμών και ουδής καθημών. Ο Ρωμανός ο Μελεδός πραγματικά κάνει θαυμάσια δουλειά, παίρνει τις γραφές τους πατέρες και συνθέτει τα θαυμάσια κοντάκια του. Πώς λοιπόν ανελήφθη ο Κύριος, ας τρέψουμε σε αυτή την παράγραφο τα σχόλιά μας, όπως ακριβώς αναφέρουν οι πατέρες. Ούτως ελεύσετε. Πώς, όπως ανελήφθη. Πώς ανελήφθη λοιπόν, όπως λέει, είδαμε, εν δόξη. Να δούμε πρώτη στο απολυτίκιον της αναλήψεως, το οποίο απολυτίκιον αναλήψεως μας φανερώνει πώς ο Κύριος ανελήφθη. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησες τους μαθητάς και χαροποίησες τους μαθητάς με τι, τη επαγγελία, με την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, ότι θα τους στείλεις τον Παράκλητον, το Άγιο Πνεύμα που θα είναι αντί του Ιησού Χριστού και δεν θα είναι ορφανή πια οι Απόστολοι. Βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας και βεβαιώθησαν ότι θα τηρήσει τον λόγο του ο Κύριος για τις ευλογίες και κράτησαν ως φραγίδα την ευλογία αυτή, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Ιδρωτής του κόσμου. Υπάρχουν θαυμάσια τροπάρια μέσα στην ακολουθία του Εσπερινού, του Μεγάλου και του Όρθου της αναλήψεως, και θα δούμε ακόμη ίσως ένα-δύο το πολυτροπάρι κάποιους στίχους. Να δούμε ένα στοιχειρό του Εσπερινού, στο οποίο βλέπουμε, στο οποίο στοιχειρό του Εσπερινού βλέπουμε πραγματικά τον Κύριο να ανέρχεται στους ουρανούς. Ότε παραγέγονας επί το όρος των ελαιών, στην νότια πλευρά του, κοντά στη Βιθανία, και στη συνέχεια λέγει, ως θρόνος δε ετοίμαστο εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσαν, και σαν ήταν θρόνος, κάθισε μιας νεφέλης, και ανερχόσουν στους ουρανούς, πύλας δε ουρανός διαπετάσας το κάλι εφαίνετο, και ο ουρανός άνοιξε τις πύλες του. Θα γίνει ένα διάλειμμα διαφημιστικό, αγαπητοί τηλεθεατές, και θα συνεχίσουμε ευθύς αμέσως. Τίον ατόμο Γαλιλαίων και των Αποστόλων και των Εβδομήκοντα και της Αϊπαρθένο Κύριος ανελήφθη εν δόξη από την γη στους ουρανούς. Πράγματι μας εντυπωσιάζει αυτή η εικόνα την οποία είδαμε, και ευθύς αμέσως να δούμε και μία επί 1,5 περίπου λεπτό σε ένα βίντεο και να ερμηνεύσουμε τον χώρο ακριβώς της αναλήψεως του Κυρίου μας. Παρακαλώ, να δούμε επί 1,5 λεπτό βίντεο για να ερμηνεύσουμε τον χώρο ακριβώς που ο Κύριος μας ανελήφθη από την γη προς τους ουρανούς. Εδώ είναι λοιπόν αυτό το μικρό ναόσχημο οικοδόμημα, το οκταγωνικό, το οποίο περιβάλλει τον ίχνος του τελευταίου πέλματος του Ιησού Χριστού. Βέβαια, είναι λίγο απίθανο να πιστέψουμε ότι σώζεται το ίχνος του τελευταίου ίχνους του Κυρίου μας. Εδώ είναι βέβαια όχι μια βυζαντινή εικονογραφία που μας δείχνει την ανάληψη μέσω αγγέλων. Εδώ βλέπουμε τον θόλο αυτού του εκκλησιδίου, αυτού του οκταγωνικού κτηρίου, του μικρού, που περιβάλλει το τελευταίο ίχνος, το τελευταίο πέλμα του Ιησού Χριστού. Θα δούμε ακριβώς αυτό το σημείο. Πάρα πολλά είναι τα Άγια προσκυνήματα. Εδώ λοιπόν ακριβώς βλέπουμε, όπως δεικνύεται, το τελευταίο πέλμα του Κυρίου μας, όπως το έχουν και το διατηρούν οι Οθωμανοί. Δυστυχώς δεν ανήκει στους Ορθοδόξους αυτό το κλεισίδιο, ανήκει στους Μωαμεθανούς, και εδώ δύο φορές το χρόνο μόνο απ' έξω από το κλεισίδιο αυτό, επειδή είναι τζαμί αυτό,
μόνο εδώ μπαίνουν για προσκύνηση οι χριστιανοί. Απ' έξω μόνο κάνουν λειτουργία υπαιθρίως. Πάλι βλέπουμε τον χώρο τον εσωτερικό. Εδώ βλέπετε κάποια χαλάσματα με μπετοσίδερα. Εδώ ακριβώς είδαμε ο Ιωακήμ είχε αρχίσει που μένει εκεί να κτίζει ένα μικρό ένα ναό ευπρεπή ώστε να μπορούν οι χριστιανοί να λατρεύουν τον κύριο ναό της Αναλήψεως. Αλλά όταν είχε έρθει στην Ελλάδα ο Ιωακήμ και ο Γέροντας, τον γκρέμισαν οι τοπικές αρχές επειδή δεν θέλουν να έχουν στον Ελαιόν, στο σημείο αυτό, ναό Ορθόδοξο. Εγκρέμισαν λοιπόν το μισοκτισμένο ναό. Και εμείς μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έχουν δηλαδή δικαιώματα Ορθόδοξοι Χριστιανοί να κτίσουν ναό Αναλήψεως. Δεν υπάρχει στα Ιεροσολύμα ναός Αναλήψεως. Και εγκρεμίστηκε κατά τρόπον βάρβαρων. Αν δεν ήταν δικαίωμα να κτίσει ο Ιωακήμ, δεν έπρεπε να μην αφήσουν να βάλει ούτε θεμέλιο λίθο. Το να έχει προχωρήσει ο ναός ένα ύψος με τσιμέντο και να το εγκρεμίσουν είναι βάρβαρων και αντίχριστον. Παρακαλώ. Χριστός Ανέστη, Εμμανουήλ. Όπως μάθαμε, την ανάληψη του Κυρίου την είδαν οι Απόστολοι μετά της Παρθένου Μαρίας. Μάλιστα. Την Ανάσταση του Κυρίου την έχει δει κανένας? Ναι, να σας απαντήσω. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Την Ανάσταση του Κυρίου μας ουδείς είδεν, όπως λέγει οι πατέρες, ουδείς είδεν, προσέξτε, να ξέρουμε γραμματική και γλώσσα ελληνική. Ουδήσει τον Χριστόν ανισταμενόν τη στιγμή που εξήρχεται από τον τάφο. Γνωρίζουμε, όπως είχαμε πει στην δική ομιλία, ότι ανέστη ο Κύριος εσφραγισμένου του μνήματος. Δεν τον είδε κανείς να εξέρχεται πώς εξήρθε, πώς ήταν όταν έμενε σφραγισμένος ο τάφος με τον ογκόλιθο και τις σφραγίδες που είχαμε πει τις ειδικές. Ανέστη εσφραγισμένο του μνήματος και ουδείς είδε τον Κύριον τη στιγμή που εξήρχεται από τον τάφο. Τη στιγμή εκείνη. Τον είδαν τον Ιησού Χριστόν οι μυροφόρες ευθύς αμέσως μετά την Ανάσταση κατά την πρώτη επίσκεψη στο μνήμα λίγο μετά τις 12. Τον είδαν ασφαλώς τον τάφο κενών και οι στρατιώτες. Κάποιοι με φαυλότητα και επιπορότητα λένε ότι είδαν τον Χριστόν ανιστάμενο. Είναι λάθος μεγάλο. Αναστάντα τον είδαν. Τον είδαν οι Απόστολοι, τον είδαν οι μυροφόρες, τον είδαν πάνω από 500 και πλέον άλλοι άνθρωποι εκεί στα Ιεροσόλυμα. Κυρίως οι πιστοί που είχαν τη δυνατότητα τα μάτια δεκτικά να δουν τον Ιησού Χριστόν αναστημένο. Ξαναλέγω λοιπόν, τη στιγμή της Αναστάσεως ουδείς είδε τον Ιησού Χριστόν. Υπάρχει μία εξαίρεση από τον Γεώργιο Νικομιδίας, ο οποίος λέγει ότι μόνον η Θεοτόκος είδε τον Χριστόν ανιστάμενον τη στιγμή της Αναστάσεως και ότι έμενε εκεί συνεχώς μπροστά στον τάφο και καρτερούσε να δει την Ανάσταση του Υιού της όπως της είχε διαμηνήσει ο Ιησούς Χριστός. Πιθανό να είναι η Παναγία να είδε λοιπόν μόνη αυτή τον Ιησού Χριστόν ανιστάμενον, που σημαίνει τη στιγμή που εξερχόταν από τον τάφο. Και έχουμε μαρτυρίες των πατέρων που τονίζουν αυτή την αλήθεια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Γεώργιος Νικομιδίας και κάποιοι ελάχιστοι άλλοι. Όλοι οι άλλοι συμφωνούν ότι ουδείς είδε τον Χριστόν τη στιγμή που εξήχεται από τον τάφο. Και δεν εξήρθε σαν βεγγαλικό όπως εικονογραφούν λανθασμένες εικονογραφήσεις, ζωγραφιές δυτικές. Αυτά είναι αντιδογματικά, θα λέγαμε ζωγραφήματα. Εξήρθε, θα λέγαμε κατά τρόπον αθόρυβον και μετά έγινε ο σεισμός και άστρεψε το φως και απεκύλησε ο λίθος από τον άγγελο. Λοιπόν, λέγουν και τα τροπάρια που βασίζονται στην παράδοση, ουκ έγνωσαν πως εσαρκώθης η ασώματή σου άγγελη. Δεν εγνώρισαν πως αρκώθηκες η άγγελη η ασώματη. Πως έγινε, λέει, και χώρισε ο αχώρητος στην κοιλία της Παρθένου. Δεν καταλάβαιναν το μυστήριο αυτό. Και συνεχίζει ο τροπάριον, ουκ ίσον το πότε ανέστης οι φυλάσσοντες στρατιώτες. Δεν εγνώρισαν, δεν κατάλαβαν πότε ανέστη οι στρατιώτες που φύλασαν τον Χριστό. Αλλά επιβεβαιώθηκαν για την Ανάσταση με το σεισμό που άνοιξε ο τάφος, κατέβηκε ο άγγελος, τρομοκρατήθηκαν, έπεσαν κάτω σαν νεκροί από το σεισμό και το φως
Και βεβαιώθησαν για την Ανάσταση οι στρατιώτες όταν ψηλάφισαν τα οθόνια κείμενα μόνα μη περιέχοντα το σώμα του Ιησού Χριστού. Να συνεχίσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Πώς ανηλήφθη λοιπόν ο Ιησούς Χριστός? Εν δόξη. Τι σημαίνει εν δόξη? Εν εφέλη, όπως είδαμε και στην εικόνα. Η νεφέλη λοιπόν η φωτεινή περιέβαλε τον Κύριον και οι άγγελοι. Και μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος σε κάποια ομιλία του. Γιατί λοιπόν η νεφέλη? Η νεφέλη διότι ανερχόταν ο Κύριος τους ουρανούς, διότι θεωρείται ότι είναι ο βασιλιάς των ουρανών, ο Κύριος του κόσμου ολόκληρου. Πάρα πολλά σχόλια, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος να δούμε λεπτομέρειες, απλώς λέμε το νόημα. Υπό αγγέλων λοιπόν περιβαλλόμενος και επεφημούμενος. Τον δόξασαν οι άγγελοι και στην γέννηση και στην ανάσταση και στην ανάληψη. Και φυσικά εμφανίζονται δύο άγγελοι που είπαν στους Αποστόλους άνδρες Γαλιλαίοι. Άνδρες Γαλιλαίοι, όπως λέγαν οι ρήτορες στην κλασική εποχή στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για να τους προξενήσουν την προσοχή, την εντύπωση ότι κάτι σοβαρό έχουν να ακούσουν. Άνδρες λοιπόν Γαλιλαίοι λέγουν οι άγγελοι και τους ενημερώνουν, διότι είναι πραγματικά αναγκαία η παρουσία δύο αγγέλων, διότι επί δύο μαρτύρων, σταθήσετε πάνε ρήμα. Κάνει θαυμάσια σχόλια ο Ιερός Χρυσόστομος για την παρουσία αυτών των δύο αγγέλων και μας λέγει ότι οι δύο άγγελοι ήταν σαν το άρμα που ανέβασε τον Ηλία έως των ουρανών και όχι στον ουρανό, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Σαν άγγελοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι τον Κύριον τον βαστάζουν στις στερούγες τους. Έχουν, θα λέγαμε, ο θρόνων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Όμοια μας ομιλεί και ο διάδοχος ο Φωτικής, ο οποίος μας κάνει την αντιπαράθεση της πρώτης νεφέλης της Αϊπαρθένου, της νεφέλης Κούφης, που με πολύ ταπεινότητα εδέχθηκε τον Ιησού Χριστόν. Παρακαλώ. Ευχή σας, Πάτε. Του Κυρίου. Να σας ρωτήσω. Ναι. Την εικόνα αυτή την Ορθόδοξη που έχουμε στην εκκλησία μας. Μάλιστα. Που ανιστάται ο Κύριος την ώρα με τη σημαία συγκεκριμένα. Ναι. Ή την εικόνα της Αγίας Τριάδος με το πουλάκι από πάνω. Ή την άλλη με τις γεννήσεως που πλένε τον Κύριος ενώ ήρθε σαν ακτίνα μέσα από τη μήτρα της Παναγίας. Και βλέπουμε να καθαρίζεται, ας πούμε, από τους ανθρώπους ο Κύριος. Μάλιστα. Οριάστε σας παρακαλώ, αν είναι ορθόδοξος ή όχι. Κοιτάξτε. Δεν μπορώ να αποκλείσω καμία εικόνα εφόσον έχει γίνει αντικείμενο λειτουργικής, θα λέγαμε, χρήσεως, εφόσον έχει καθιερωθεί μέσα στη λατρεία, δεν μπορώ να πω να βγει έξω από τη λατρεία. Υπάρχουν και εικόνες σε πολλές εκκλησίες, όπως και η εικόνα εκείνη που ήταν στο Νεοδικείο, που ήταν, θα λέγαμε, ήταν η δυτική ζουσα εικόνα, τελείως αναγεννησιακή, η οποία έκανε θαύμα. Δεν αποκλείουμε τον Κύριο να κάνει θαύμα και με μία οποιαδήποτε εικόνα, αρκεί να έχει κάποια σοβαρότητα. Αλλά εμείς σαν Ορθόδοξοι έχουμε τη Βυζαντινή εικόνα. Η Βυζαντινή εικόνα Αναστάσεως, όπως είπα και σε άλλη εκπομπή, βέβαια δεν θέλω να επεκτείνω το σχόλιο μου, γιατί λυπάμαι, διότι κάποιοι χριστιανοί, αντί να παραβλέψουν κάποιες μικροδιαφορές στα θέματα αυτά, τα κάμουν δόγματα, τα κάμουν με απολυτότητα, αμετακίνητα θα λέγαμε δόγματα και αρχίσουν και μαλώνουν. Γι' αυτό δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Δεν θέλω να κατηγορήσω, ούτε να επενέσω, ούτε τη μία παράταξη που δέχεται τη μία εικόνα, ούτε την άλλη παράταξη. Δεν είναι εκεί που κρέμεται η υπόθεση της Ορθοδοξίας μας. Η Ορθοδοξία κρέμεται στο εάν εκφράσουμε το μήνυμα της Αναστάσεως με μια σωστή εικόνα και αν την έχουμε καθιερώσει, δεν θα κάνουμε βίαιες τροποποιήσεις και εξορίες των εικόνων αυτών
και πρέπει να γίνει σωστή διδασκαλία και θα αφιερώσω του χρόνου, πρώτα ο Κύριος, θα αφιερώσω μία ομιλία αποκλειστικά για την εικόνα της Αναστάσεως, άλλη για την εικόνα της Αγίας Τριάδος και άλλη ομιλία για τις άλλες εικόνες, ώστε να δούμε τι λέγει όλη η παράδοση. Και όταν δούμε τα ντοκουμέντα τα οποία δεν επιτρέπουν μία εικόνα να συνεχιστεί να υπάρχει σε μία εκκλησία, όσοι θέλουν να το καταλάβουν, καλό θα είναι να το καταλάβουν. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν θα μαλώσουμε. Έχουμε άλλα προβλήματα. Τόσα πολλά. Έχουμε τα προβλήματα των αιρέσεων, έχουμε τη διαφθορά, έχουμε τα όργανα του Αντιχρίστου, έχουμε το θέμα καρτών ταυτοτήτων, έχουμε το θέμα των φακελωμάτων των ηλεκτρονικών, έχουμε τον έλεγχο, τον ασφυκτικό που ασκείται, τη φτώχεια μας έχουμε, την ανεπαρκειά μας έχουμε ως Ορθοδοξία, έχουμε την διαίρεσή μας ως Ορθοδοξία. Μην ασχολούμεθα λοιπόν με τα επουσιώδη. Δεν κρέμεται η Ορθοδοξία σε μια εικόνα. Και όταν μάλιστα έχει γίνει λειτουργική χρήση της εικόνας αυτής, να υπάρχει η σοφροσύνη και η ανεκτικότητα και σιγά σιγά θα συζητήσουμε. Θα φέρω εδώ, επειδή ασχολούμαι με αυτά τα θέματα και ειδικεύομαι, όλες τις πηγές, αλλά τώρα δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Έμαθα πήγαν και στα δικαστήρια κάποιοι με το παλιό ημερολόγιο. Είναι ντροπή! Ντροπή! Με αυτά θα ασχολούμαι, αυτά τα κάνουν οι αντίχριστοι, διαιρούν και βασιλεύουν. Και αντί να είμαστε ενωμένοι για τις ταυτότητες να τις αποκλείσουμε, αντί να είμαστε ενωμένοι να αποκλείσουμε τις κάρτες κοινωνικής ασφάλειας που έχουν των παρκών, να αποκλείσουμε τις κάρτες εισόδου χώρο εργασίας που έχουν μαγνητικές λωρίδες, να αποκλείσουμε τις αιρέσεις. Όχι να αποκλείσουμε να μην υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, να υπάρχουν όσοι είναι. Όχι να κάνουν προσελητισμό όμως. Εδώ δεν ενωθήκαμε ως Ορθόδοξοι να δώσουμε το μήνυμα στον κόσμο και διαιρούμεθα για μία εικόνα. Όχι πια διαίρεση. Θα πω πολλά. Γνωρίζω ποια είναι η σωστή τοποθέτηση της παραδόσεως. Αλλά επειδή υπάρχουν δύο εκδοχές που έχουν επικρατήσει σε λειτουργική χρήση, δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Γι' αυτό κλείνω το σχόλιο μου στο σημείο αυτό χωρίς να ολοκληρώσω την απάντηση. Εύχομαι, προσεύχομαι ο Κύριος να βάλει μυαλό. Να μην μαλώνουμε για τα επουσιοδέστατα πράγματα και λησμονούμε τα ουσιοδέστατα πράγματα. Τώρα που έπρεπε όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι σε αυτόν τον ελλαδικό χώρο να δώσουμε το αγωνιστικό παρόν, να στηρίξουμε την Ορθοδοξία, να μην διαφθαρεί η Ορθοδοξία, να μην γίνει η Ορθοδοξία αίρεσης με τον Παγκόσμιο Συμβίο των Εκκλησιών, με την ψευδένωση του Μπάλαμεν με τον Πάπα, με την διαίρεση του Αγίου Όρους και τόσα άλλα προβλήματα φρικτά που έχουμε. Αυτά να αντιμετωπίσουμε και στη συνέχεια και το άλλο πρόβλημα. Παρακαλώ. Πατέρα Καλύβα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Σας χαίρω για το έργο που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα των καρτών ταυτοτήτων. Είμαστε μαζί σας, είμαι προσωπικά μαζί σας και μάλιστα την έρευνα που έχετε κάνει και την έχετε διαδώσει προς άπασα κατεύθυνση, την έχουμε πάρει και εμείς και την έχουμε κάνει πολλά κομμάτια και το έχουμε διαδώσει. Ανήκω στο Πάτριο Ερωτολόγιο. Μάλιστα. Θέλω να... τίποτα άλλο παραπάνω. Όλοι εν Χριστώ αδελφοί είμαστε. Κάποτε πρέπει να πάψουμε να έχουμε την διαίρεση. Αλίμονο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ποια είναι η συνισταμένη της πορείας μας. Όλο θα μαλώνουμε. Μα εγώ σκανδαλίζουμε όταν μαλώνουν και με το Πάτριον. Για μια εικόνα. Ας κρατήσουν όσοι θέλουν. Ξέρω και ανήκουν στους μαθητικούς αυτοί. Ας κρατήσουν την εικόνα αυτή η μεν, την εικόνα την άλλη η δε και να πούνε ειρήνη η μην. Δυστυχώς. Να, να γίνουν διατριβές, να γίνουν μελέτες, όχι να βγάζουν τα μάτια τους και μετά να πούμε, κύριοι, κάνουμε και μία σύνοδο και ένα πνεύματι Αγίου. Λέμε ότι αυτή είναι η πιο σωστή εικόνα. Χωρίς να καταργούμε καμία εικόνα προς το παρόν. Έτσι θα μπορέσουμε να μονιάσουμε. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τον κόνο παδηλίζουμε και καταπίνουμε ολόκληρες καμήλους. Από το Πάτριο Ορτολόγιο έχουν ξεφύγει ματθαϊκοί και γι' αυτό φτάσανε και... Κοιτάξτε, δεν θέλω να αναφέρετε ονόματα. Δεν έχω σκοπό να θίξω καμιά παράταξη, ας πούμε. Εγώ δίδω το μήνυμα από αυτό το μετερίζει εδώ της τηλετόρα. Το μήνυμα της ενότητας. Ελάτε αδελφοί μου, αφήστε την κρίνια και τον φανατισμό για το Α ή το Β. Θα βρούμε την κοινή πορεία. Όχι να έρθει η νέα τουρκοκρατία. Όχι να διαλυθεί, στα εξώνα συνετέθη αυτός ο τόπος για να ξυπνήσουμε να πούμε τι πάθαμε για την εικόνα μαλώναμε. Πολύ. Για μέρες και για ορτολόγια μαλώναμε. Βέβαια υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές. Αλλά δεν είναι... Αυτό πρέπει να μας διαιρεί. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι. Κάντε ένα σχολιασμό.
περί του αναθέματος του σχίσματος που, που έχει γίνει για τους παπικούς, που θεωρείται ότι από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης έχει, προωθείται άρση του αναθέματος. Ναι. Άλλο ένα σχόλιο σας παρακαλώ πολύ, περί της αλλαγής του Πασχαλίου που επιχειρεί προφανώς το φανάρι. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο θα είναι φωτιά για την Ορθοδοξία αυτό το πράγμα. Ναι, πώς θα βγάλουμε Άγιο Φως. Σας ευχαριστώ που μου το θίξατε το θέμα αυτό. Ευλογία σας. Να είστε καλά. Απαντώ πολύ σύντομα. Θα ασχοληθούμε ειδικά σε δική ομιλία. Δεν φτάνει μια ομιλία για το θέμα αυτό. Είναι λάθος να γίνει άρση σε ένα θέματος. Είναι λάθος να γίνει λοιπόν άρση ένα θέματος. Είναι λάθος να αλλάξουμε το Πασχάλιο. Υπάρχουν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που το όρισε. Δεν έχουμε εμείς ούτε Οικουμενική Σύνοδο να κάνουμε και δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε Οικουμενική Σύνοδο, γιατί έχουμε διαφθαρεί. Εξυχριώθημεν, δεν έχουμε την αγιότητα, δεν ξέρω αν το Πνεύμα του Άγιον μπορεί να λαλεί με συνόδους δικές μας σήμερα. Θα πείτε, το αμφισβητώ καθ' ολοκληρία, όχι, μακάρι, το εύχομαι να λειτουργήσουμε σωστά ως Ορθοδόξοι και το Άγιον Πνεύμα να λαλεί σε μιας πανορθοδόξου συνόδου, όχι συνόδου τύπου Μπάλαμαν κλπ. Που δεν λαλεί Πνεύμα Άγιον, αλλά Πνεύμα Συγχύσεως. Παρακαλώ. Γεια σας, Πάτερ. Για ποιες εικόνες μιλάγε ο Ιησούς όταν έλεγε να μην φτιάξουν? Μπορείς να με φωτίσεις, σε παρακαλώ? Κοιτάξτε, αυτό ανοίγεται ένα θέμα περί εικόνων γενικά. Εφόσον το επιθυμείτε να κάνω μια ολόκληρη εκπομπή και δεν φτάνει για να μιλήσω γι' αυτό. Ο Ιησούς Χριστός δεν απέκλεισε τις εικόνες. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητέ μου, υπήρχαν εικόνες. Υπήρχε λοιπόν ο κυβωτός της Διαθήκης. Υπήρχαν δύο χρυσοτορευτά χερουβίμ με ανοιγμένα φτερούγια και τα χέρια, και ήταν ο θρόνος του Θεού αμέσως το οποίο μιλούσε. Ως εικόνες ήταν οι θεοχάρακτες πλάκες, η στάμνα, που τρόπονται να τα λάτρευαν οι Εβραίοι. Και άλλοι τύποι εικόνων υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά απειγορεύεται η εικόνηση στην Παλαιά Διαθήκη με την έννοια να μην κάμουν είδωλα και τα λατρεύουν σαν είδωλα. Στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε αυτόν τον φόβο της ειδωλολατρίας, και επομένως αφού ο Χριστός πρώτος ζωγράφησε αυτόν με το μανδύλιον της Αγίας Βερονίκης, όπως έχει παράδοση, και με το μανδύλιον του Αυγάρου που έστειλε στον δεσπότη, στον άρχοντα των Εδεσίνων, επεκράτησε λοιπόν παράδοση με την αχυροποίητη αυτή εικόνα του Κυρίου μας που αποτύπωσε στο μανδύλιον της Αγίας Βερονίκης και του ζωγράφου του Αυγάρου που δεν μπορούσε να το ζωγραφίσει και αποτύπωσε τη μορφή του στο πίνακα επάνω, στο πανί επάνω, και έχουμε και άλλες αχυροποίητες εικόνες που καθιερώνουν την παράδοση. Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε περί εικόνων. Λοιπόν, θα πούμε σε άλλη εκπομπή, εφόσον το θέλετε, δεν μπορούμε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Σε άλλη εκπομπή θα πούμε για αυτή την εικονογράφηση του προσώπου του Κυρίου μας και τις εικόνες οι οποίες μας αισθητοποιούν, μας παροντοποιούν ακριβώς τα θεία πρόσωπα τα οποία είναι παρόντα. Δεν έχουμε κομμένη εκκλησία εν ουρανής και πηγής, έχουμε μία κοινωνία, μία εκκλησία. Παρακαλώ. Πατέρ, το σέβη μου, προηγουμένως αναφερόμενος στον κίνδυνο του ηλεκτρονικού φακελώματος, ναι, ετονίσατε ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Μάλιστα. Πώς μπορώ να ξέρω, στον κύκλο μου τον στενό και τον ευρύτερο, ναι, ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, ή αδιαφορεί, ή εφησυχάζει, ή χλεβάζει. Ναι. Έρχεται η ταυτότητα. Εμείς έστω και λίγοι ενημερώνουμε και θα ενημερώνουμε. Αλλά τι θα γίνει, ο κόσμος δεν το ξέρει, θα την πάρουμε την ταυτότητα. Αν δεν την πάρουμε θα πεινάσουμε. Κοιτάξτε, θα σας απαντώ. Λοιπόν, ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Ακούσατε με όμως. Ναι. Λοιπόν, αν δεν την πάρουμε θα πεινάσουμε. Γιατί να πεινάσουμε? Δεν έχουμε ελληνικό κράτος εδώ. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε τουλάχιστον να κάνουμε μία επιλογή. Θα πείτε τους άρχοντες μας τους διορίσουν, τα πάντα μας τα ρυθμίζουν, την οικονομία μας τη ρυθμίζουν οι άλλοι, τη βιομηχανία άλλοι, την γεωργία άλλοι, την γνωσοφία άλλοι. Τέλος πάντων, μισό λεπτό, δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε μία μόνο επιλογή. Να κρατήσουμε την ορθοδοξία μας και να μην δεχτούμε ταυτότητες φακελωμάτων με μπαρκόντ και μαγνητικές λωρίδες και με τσιπάκια τα οποία θα βάλουν μετά. Και μερικοί λένε, και θα τα πούμε ειδικά σε άλλη ομιλία, μπορούμε σήμερα να λείψουμε να πούμε για τις ταυτότητες. Μπορούν να βάλουν και τσιπάκια, μερικοί λένε δεν είναι ακριβώς ολόκληρο το 6, αυτά είναι φλιαρίες για να παραπλανούν τον λαό. Οι ταυτότητες ηλεκτρονικές είναι τελείως απαράδεκτες, όπως είχε αποφανθεί και το Άγιον Όρος με 2 εγκυκλίους και η Ιερά Σύνοδος με 3 εγκυκλίους. Τα ξεχάσαμε αυτά.
Ο λαός ενημερώθηκε, αλλά ο λαός πρέπει να επανευαγγελιστεί και να ξανανημερωθεί. Μία επιλογή κάνουμε λοιπόν. Ας μας στόχυναν, ας μας οδήγαν σε δυστυχία και σε ταπεινώσεων. Τουλάχιστον δεν μπορούμε να δέχτουμε φακελώματα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικές κάρτες ταυτότητες που μας αποτελούν μέγα κίνδυνο και προπαντός δεν μπορούμε να δεχτούμε συμβιβασμό στην προσβολή της Ορθοδοξίας μας. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Πριν από δύο χρόνια, μια που έχετε αναφέρει για την ανάληψη σαν αύριο, λοιπόν ήμουνα στο Ιεροσόλυμα και με έλεγε ο πάτερ Ιωακήμ, πριν από τρία χρόνια, βέβαια δύο χρόνια, την περασμένο χρόνο, ο πάτερ Ιωακήμ που είναι στην ανάληψη, που έγινε και τη ρίξανε μετά τη μισή και μισή, έμεινε και έτυχε να μείνω και στα εγγένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, και η καλόγρια που είναι στη μικρή Γαλιλαία, είδανε αυτήν την ημέρα που γίνεται τις αναλήψεις ένα τόξο να χτυπάει από τον ουρανό στη μικρή Γαλιλαία και ένα τόξο πάνω στο Γολγοθά, στο Πανάγιο Τάφο. Σημείο. Υπάρχουν σημεία, υπάρχουν και το Άγιο Φως που βγαίνει μετά και στο Σωτήρα απάνω που παρουσιάστηκε. Την εφέλη της μεταμορφώσεως. Πάντοτε υπάρχει ο Κύριος, παρουσιάζεται κάπου. Βεβαίως, να έχουμε λοιπόν το νου μας και να αγωνιστούμε να μην επιτρέψουμε λαός έχει πλέον τον λόγο και η επίσημη εκκλησία. Αν όμως κάποτε η επίσημη εκκλησία δεν περπατάει σωστά, γι' αυτό η εκκλησία δεν είναι μόνο η ιεροσοφόρη, η εκκλησία είναι όλος ο λαός. Κάτι άλλο. Ναι, επειδή κλείνει η ώρα, παρακαλώ να κάνω μια. Δεν μπορούσα να πω ούτε το 1 τρίτο από τα όσα είχα σχεδιάσει. Θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ να κάνω μια λήξη, γιατί μην κάνω νόημα ότι τελειώνει η ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ λίγα λόγια μέσα σε 3 λεπτά να ολοκληρώσουμε. Εν δόξη λοιπόν αν ήρθε ο Κύριος στους ουρανούς με νεφέλη φωτεινή, με αγγέλους και ακριβώς με το σώμα το δοξασμένο, το σώμα το θεωμένο που ήταν ορατό, ψηλαφυτό και όμοια θα έρθει ο Κύριος από τους ουρανούς με το ίδιο σώμα το οποίο δεν απέβαλε και δεν αποβάλει στους αιώνες και θα μένει θεάνθρωπος. Αυτός που κατήλθε ως Θεός έγινε και άνθρωπος και μένει αιώνια θεάνθρωπος. Καταλαβαίνουμε το μεγαλείο του Κυρίου μας και την δωρεάν και την ευλογία. Προσέλευε τον άνθρωπο και τον ανέβασε σαν απαρχή στους ουρανούς, δηλαδή σαν δώρο στον Πατέρα, για να πηγάσουν οι ευλογίες και να δώσει στον κόσμο όλες τις ευλογίες του ουρανού. Αυτός που εσταυρώθηκε και υπήκουσε στο θείο θέλημα και αυτός ο οποίος κατήρθε εις εικονάδου και έσωσε τον κόσμο ολόκληρο, αυτός ανέρχεται και είναι σαν απαρχή που προσφέρεται ως δωρεά από την γη, από το ανθρώπινο γένος, τον ουράνιον Πατέρα. Και έτσι αποκαθίσατε η εικόνα. Και στον ουρανό λοιπόν έρχεται και διαφέρει, δεν με ρωτήσατε ένα ερώτημα, το οποίο περίμενα. Τι διαφέρει λοιπόν η μετάσταση του Ηλία, η ανάληψη όπως λένε του Ηλία, η μετάσταση του Θεολόγου, του Ιωάννου και του Ενόχ. Αυτοί όπως λένε οι πατέρες, ως άνθρωποι απλοί θνητοί μετατοπίστηκαν ως εις ουρανών. Το ως αυτό έχει σημασία. Δεν ανέβηκαν στον ουρανό, αλλά μέχρι του ουρανού, κάτω από τον ουρανό, έξω από τον ουρανό, σε κάποιο τόπο που ξέρει ο Κύριος είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας και θα έρθουν για να μας προετοιμάσουν να αντιμετωπίσουμε τον Αντίχριστο. Κάποια παράδοση υπάρχει και για την μετάσταση του Υιόν του Θεολόγου. Δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε τώρα. Επομένως η διαφορά είναι τεραστία, διότι ο Ιησούς Χριστός δεν ανήλθε κάπου σε έναν τόπο κοσμικό, αλλά βγήκε έξω από τον κοσμικό τόπο, στον ουρανό, στην διάσταση πέραν του κόσμου τούτου, σε εκτός χώρου και χρόνου, που είναι ακριβώς άλλες οι ιδιότητες εκεί. Ιδού η ώρα μας, αγαπητοί τηλεθεατές, συμπληρώθηκε. Δεν είπαμε το πώς θα κατέλθει ο Κύριος. Αυτό μας απασχολήσει σε άλλη εκπομπή. Ας είμαστε λοιπόν εμείς έτοιμοι. Δεν ξέρουμε πότε ο Κύριος έρχεται. Ως κλέφτης ανοιχτή, σαν αστραπή. Και έξαφνα θα βρεθούμε σαν σε παγίδα, σαν στρουθία στην παγίδα. Μη μας ξαφνιάσει λοιπόν του Κυρίου μας η έλευση. Ας είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Μια ψυχή έχουμε. Δεν ξαναγυρνάμε να διορθωθούμε. Ας αγωνιστούμε τώρα εδώ να είμαστε έτοιμοι, άξιοι να υποδεχτούμε τον νυμφίον Χριστόν, τον οποίο κράζει η Εκκλησία στην Αποκάλυψη. Έρχουν οι φίλοι Χριστέ. Και λέει ο Κύριος, έρχομαι. Να ευχαριστήσουμε όλους σας αγαπητοί τηλεθεατές που μας παρακολουθήσατε. Θα συνεχίσουμε και θα πούμε πολλά σοβαρά πράγματα για να διαλύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις που υπάρχουν, κάποιες επιπολαιότητες που επηρεάζουν τον λαό και τον έχουν τελείως τρελάνει.
δεν έχουμε κανένα φόβο και θα φάμε και θα πιούμε όπως έφαγαν και οι Εβραίοι στην έρημο και ορτίκια και μάνα και νερό. Όταν έχουμε την πίστη δεν θα φοβούμαστε μήπως δεν πάρουμε χρήματα μεταφρόντες και άρα και μήπως πεινάσουμε. Πίστη είναι το ζητούμενο και η πίστη κάνει τα θαύματα. Για τη πίστη ο Θεός. Χαίρετε. Ευχαριστώ.